να καλωσορίσουμε κοντά μας την κυρία Έλσα Αγοραστού, την υπεύθυνη του τομέα δημοσιογραφίας στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Και καλή συνάδελφο. Καλή συνάδελφο. Πώς είναι τώρα. Υπεύθυνη του γραφείου τύπου επίσης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τι ωραία φωνή, επιτέλους μια ωραία φωνή. Γιατί ωραίες είναι και οι δικές σας. Ναι, καλά, ωραίες είναι, αλλά δικιά σου είναι πιο. Εντάξει, ο εχθρός του καλού και του Σταύρου είναι πάντα το καλύτερο. Θα μπορούσα να έρχομαι πιο συχνά, αν θέλετε. Τιμή μας και χαρά μας. Ωραία, το κλείνουμε. Η Αγοραστού, λοιπόν, η ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Και ένα ερώτημα προκύπτει είναι: τα νέα παιδιά θέλουν να μπουν στο χώρο μας? Θέλουν να μπουν στο χώρο της δημοσιογραφίας. Βέβαια, πολλοί εξ αυτών δεν γνωρίζουν όλους τους ακριβείς κινδύνους, να το πω σε εισαγωγικά. Όλο το πλαίσιο και το φάσμα της δημοσιογραφίας ενδεχομένως μένουν μόνο στο όμορφο κομμάτι της δημοσιότητας, της προβολής, της αναγνωρισιμότητας. Και φυσικά όταν ξεκινούν τις σπουδές, από τα πρώτα πράγματα που τους λένε εμείς οι καθηγητές είναι ότι όλο αυτό για να συμβεί προϋποθέτει πολύ σκληρή δουλειά, επίπονη δουλειά, δεν υπάρχει ωράριο συγκεκριμένο, οπότε μπαίνουν λίγο στη διαδικασία και απομυθοποιούν ενδεχομένως αυτό το ωραιοποιημένο τοπίο που έχουν στο μυαλό τους. Και τελικά αυτοί οι οποίοι κάνουν δουλειά, τους βλέπουμε στην αγορά εργασίας, είναι αυτοί που το θέλουν και περισσότερο, που είναι όνειρο ζωής. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι καταλείπουν κατά διάρκεια της φοίτησης στη σχολή? Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν, ναι. Όταν δουν ότι κάτι άλλο, πολλές φορές κάτι άλλο έχουμε στο μυαλό μας, σκεπτόμενοι μια ειδικότητα. Και ειδικά στη δημοσιογραφία, σας είπα, βλέπουμε το ωραίο κομμάτι. Όταν διαπιστώνει κάποιος ότι τελικά δεν είναι μόνο αυτό, ενδεχομένως να αποσυρθεί. Βέβαια, είναι πολύ μικρό το ποσοστό, που εγκαταλείπει. Και προς τα πού κατευθύνει, σε ποιο ρεπορτάζ φαίνεται να τους αρέσει περισσότερο στην αρχή? Πάντως όχι το πολιτικό. Όχι το πολιτικό. Στο πολιτικό όλοι βγάζουν σπηριά για κάποιο λόγο. Περισσότερο τους ενδιαφέρει το πολιτιστικό, κοινωνικό. Και αθλητικό. Αθλητικό. Υπάρχει και ξεχωριστή ειδικότητα άλλωστε του αθλητικού. Αυτά είναι τα. Και δικαστικό. Δηλαδή, εμείς κάνουμε όλα τα ρεπορτάζ και προσπαθούμε στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 να κάνουμε επιτόπια ρεπορτάζ, όχι μόνο θεωρητικά. Οπότε, όταν δίδαξα εγώ συγκεκριμένα το δικαστικό, πήγαμε στα δικαστήρια κανονικά, κάναμε ρεπορτάζ, το αποτυπώσαμε, κάναμε και πολιτικό. Τελευταία με την έλευση του Αλέξη Τσίπρα στην πόλη. Οπότε κλείσαμε. Στον Εύωσμο που βρέθηκε. Στον Εύωσμο, και στο μετρό. Και στο μετρό και καταλήξαμε στο ξενοδοχείο που είχε τις συναντήσεις. Παρακολουθήσαμε δηλαδή όλη την πορεία για να βλέπουμε η δίσο μας πώς διεξάγεται ένα ρεπορτάζ. Πολύ τώρα σημαντικό. Πάνε στην πράξη, δεν μένουν στη θεωρία δηλαδή. Είναι λίγο. Υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης στη δημοσιογραφία. Η θεωρία πολλές φορές, τουλάχιστον όταν εγώ σπούδαζα τη δημοσιογραφία, ξέρεις, σου δίνει την αίσθηση ότι μπροστά σου ανοίγεται μια θεατρική σκηνή, όπου εσύ είσαι ένας θεατής που καλείσαι να καταγράψεις τις εντυπώσεις σου. Ναι. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί καμιά φορά από απλός θεατής γίνεσαι και πρωταγωνιστής. Σωστά. Και με βάση τα γραφόμενα ή τα λεγόμενά σου μπορεί να γίνεις θετικός ή αρνητικός πρωταγωνιστής. Έχει πολλές διακυμάνσεις και πολλές level το πώς μπαίνει σε αυτή την ιστορία που λέγεται δημοσιογραφία. Και φυσικά παίζει ρόλο η ψυχή που καταθέτεις, γιατί όλα είναι θέμα πάθους για μένα. Αν μπαίνεις μέσα, επειδή είναι ψυχή και σώματι, αδιαφορώντας για δυσκολίες αναπόδειες, γιατί οι αναπόδειες είναι ενεργειακή ανασφάλεια. Είναι στις μέρες μας. Εκείνα τα χρόνια, τα πιο παλιά, στα δικά μας τα χρόνια, έμπαινες και την επόμενη μέρα εξεργανίσουν να καλώς υπέγραφες. Ναι. Βέβαια, όχι πάντα, αλλά. Ναι, εντάξει. Ήταν αλλιώς. Τώρα ήταν αλλιώς. Γιατί ήταν η δυτική τηλεόραση στην άνθησή της επάνω. Ναι, τα κανάλια άνοιγαν τώρα μετά το άλλο. Τα ραδιόφωνα. Υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες ενδεχομένως με αυτή τη λογική. Εγώ δεν νομίζω όμως ότι και τώρα, γιατί με ρωτάνε πολλά παιδιά, είτε παιδιά που έρχονται τώρα να σπουδάσουν, υπάρχουν προοπτικές. Προφανώς υπάρχουν προοπτικές. Απλά έχει αλλάξει λίγο το τοπίο. Δηλαδή τώρα είναι οι ιστοσελίδες που ουσιαστικά είναι στα πικ τους και στείνονται σιγά σιγά σε ένα πιο επαγγελματικό πλαίσιο, επανδρώνονται με δημοσιογράφους. Εντάξει, οπότε αυτό το τοπίο σιγά σιγά γίνεται ακόμη καλύτερο. Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες, σοβαρές ιστοσελίδες που κάνουν δουλειά.
Η Web TV και Web Radio έρχονται και αυτά ως καινούρια μέσα σιγά σιγά. Ναι. Τα παραδοσιακά ραδιόφωνο τηλεόραση υπάρχουν, απλά δεν είναι, βέβαια, είναι στην αρχή του 2000 που ήταν αυτό που λες στην άνθηση. Και νομίζω επίσης, Έλσα, ότι οι ιστοσελίδες γενικότερα το ρεπορτάζ το έχουν κατά κάποιο τρόπο όχι υποβαθμίσει. Δεν γίνεται όπως γίνονταν παλιά. Σαφώς. Δηλαδή, θυμάμαι και εσένα, θυμάμαι και άλλους συναδέλφους, όταν βγαίναμε έξω, κυριολεκτικά σκάβαμε. Ναι. Τώρα είναι η χαρά του copy-paste. Συγγνώμη, θα το πω έτσι. Εντάξει. Το... Δηλαδή, από ένα, ας το πούμε, δημοσίευμα, υπάρχει μια αναπαραγωγή που επικρατεί. Δηλαδή, δεν μπαίνουν πια στη διαδικασία οι συνάδελφοι. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να τους διαχωρίσω σε παλιούς και σε νέους, να το ψάξω όπως το ψάχναμε παλιά. Παλιά για να μπορέσουμε να πούμε κάτι, το είχαμε τσεκάρει δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές. Ξέρεις τι, εδώ σε αυτό το σημείο ξεχωρίζει μια ιστοσελίδα που είναι σοβαρή, έτσι τις ξεχωρίζω εγώ, και μια που δεν είναι σοβαρή. Μια η οποία λειτουργεί κατά βάση με copy-paste από δημοσιεύματα άλλων μέσων, προφανώς και δεν την υπολογίζω. Κάποια ιστοσελίδα που έχει ρεπορτάζ, προφανώς και θα έχει και κάποια κείμενα τα οποία είναι από αθηναϊκά site, όπως και εμείς παίρναμε. Εγώ, ας πούμε, όπως ήμουν σε κανάλι, θέματα από Αθήνα. Προφανώς γιατί δεν μπορούσα να είμαι εκεί. Φυσικά. Αλλά ό,τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη το είχα. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε για να κλείσω έτσι αυτό που αρχικά θέσαμε, υπάρχουν θέσεις εργασίας. Αρκεί να το θέλει κάποιος, προσυπογράφω αυτό που είπες, πρέπει να είναι όνειρο ζωής για να γίνει κάποιος δημοσιογράφος. Καθένας ορίζει τη μοίρα του. Δηλαδή πρέπει να το θέλεις, ναι, πολύ. Έτσι, ναι. Γιατί δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Γιατί όπου υπάρχει ένα θέλω, υπάρχει ένας δρόμος. Και αν έχεις αυτό που λέμε, εμείς δεν το ξέραμε έτσι, θετική ενέργεια. Δηλαδή, παιδί μου, ό,τι και να γίνει, εγώ θα φτάσω στον δρόμο που θέλω, θα φτάσεις. Απλά θα πρέπει να έχεις γερό στομάχι. Και από εκεί και πέρα, εννοείται εφόδια, γνώσεις, ναι, και στις μέρες μας οι γνώσεις είναι ακόμα πιο δηλαδή είναι το ζητούμενο, δηλαδή να γνωρίζεις καλά ζητήματα υπολογιστών, πληροφορική. Πρωτίστως τα ελληνικά. Τα ελληνικά, λυπάμαι, θα το πω, αλλά ποτέ δεν ήταν η προτεραιότητα όσον ασχολείται με τη δημοσιογραφία. Ναι, αλλά κακώς. Για μένα είναι πάντως, συγγνώμη. Και έχω και αιμονή. Και καλά κάνεις, Έλσα. Εγώ θυμάμαι παλιά, δηλαδή, συναδέλφους οι οποίοι τους ένοιαζε να σε καταλαβαίνει η γιαγιά στα... Ναι, εντάξει, να σε καταλαβαίνει η γιαγιά, αλλά δεν μπορείς να κακοποιείς την ελληνική γλώσσα για να σε καταλαβαίνει η γιαγιά. Να σαν ορθόγραφος. Ναι, αυτό. Εντάξει, καλά, εντάξει. Αυτό είναι πια... Σταύρο, καμιά φορά ξέρεις, πάνω στη διασύνη γίνονται και τέτοια. Εντάξει, γίνονται, αλλά... Εντάξει. Εξαρτάται πόσο γίνονται και τι γίνεται. Ναι, γίνονται. Λάθος πάνω στη διασύνη. Το σημαντικό όμως είναι για μένα, ναι, η γνώση και το ήθος. Γιατί, σαφώς, γιατί το επάγγελμα μας πολλές φορές το ξεχνάμε εκεί και έλεγα για το αρνητικό, αυτό εννοούσε στο θέμα του αρνητικού και του θετικού πρωταγωνιστή, το θέμα του ήθους είναι, δηλαδή κατά πόσον ο άνθρωπος ο οποίος καλείται να φέρει πέρα σε μια αποστολή δημοσιογραφική, ένα ρεπορτάζ, μέσα κουβαλάει και τις αξίες του, κουβαλάει το τι είναι, και χαίρομαι και θα χαρώ αν ξέρω ότι άνθρωποι σαν την Έλσα, εγνωσμένου ήθους όλα αυτά τα χρόνια, διδάσκουν νέες γενιές δημοσιογράφων, οι οποίες αυτές τις γενιές νομίζουν καμιά φορά ότι πιάνοντας ένα μικρόφωνο, ένα, ξέρω εγώ, λάπτοπ και φωτογραφία, το έχω το ρεπορτάζ. Δεν είναι έτσι, δεν είναι όλα τόσο απλά. Γιατί κάποια στιγμή θα τεθείς ενώπιον διλημάτων. Ναι. Και εκεί είναι η σφραγίδα η δική σου προσωπική, η οποία μπαίνει στη μέση και κάνει το δικό σου το ρεπορτάζ να ξεχωρίζει από κάποιο άλλο ρεπορτάζ. Όχι, εμείς έχουμε παιδιά και στο Πολιτικ και στον Φλάσ από τα ΙΕΚ Δέλτα και είναι εξαιρετικά. Δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος που παιδιά απορροφώνται άμεσα στην αγορά εργασίας, και είναι σημαντικό γιατί είναι παιδιά πάνω απ' όλα αυτό που λέμε καλά παιδιά με ήθος και με γνώσεις που βεβαίως πρέπει να δουλέψουν για να γίνουν, να γίνουν ακόμη καλύτεροι. Άρα λοιπόν, Έλσα, υπάρχει ενδιαφέρον. Πότε αρχίζει η χρονιά σε εσάς? Σεπτέμβριο, Οκτώβριο? Ουσιαστικά σήμερα είναι η λήξη των μαθημάτων. Η λήξη σήμερα. Ναι. Τώρα μέσα Οκτωβρίου συνήθως ξεκινάμε. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι άλλο λόγω τώρα, κορονοϊού. Ναι, να σας πω ότι το ενδιαφέρον φυσικά για τη δημοσιογραφία υπάρχει, αλλά είναι περιορισμένο σε σχέση με άλλες ειδικότητες όπως είναι η γαστρονομία και ο τουρισμός. Η γαστρονομία και λόγω των master chef και αυτά τώρα. Ναι, απλά έχουμε και παράδοση, διότι το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ήταν το πρώτο που έκανε την ειδικότητα τουρισμού και γαστρονομία. Προ MasterChef και έτσι λίγο μόδας. Οπότε έχει και μία παράδοση σε αυτές τις ειδικότητες και επενδύει πάρα πολύ.
με καθηγητές σεφ με αστέρια Μισελέν και φέτος έχουμε βραβευτεί και ως εκπαιδευτικός όμιλος της χρονιάς στα βραβεία Awards. Τρεμπάς χαρητήρια για τον όμιλό σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Βέβαια, βλέπεις και πόση τηλεόραση τώρα πολλές φορές. Χειραγωγή και μανιπουλάρι. Όλο αυτό το ξέσπασμα με τα master chef και αυτά να γίνουν όλοι chef τώρα. Εμείς το διαπιστώσαμε, Σταύρο. Εγώ προσωπικά το διαπίστωσα, διότι όταν πήγα στο ΙΕΚ πολλά χρόνια εκεί. Η μαγειρική είναι ήταν μια ειδικότητα που είχε κόσμο, αλλά όχι τόσο έτσι χλιδάτη, να το πω. Δηλαδή, ίσως τους μάγειρες και υπήρχε μια ατμόσφαιρα τότε τους. Κορόιδευαν, ας μου επιτρέπει η έκφραση, ως κατσαρολάδες. Ναι. Ότι είναι υποδέστεροι. Μετά τα πρώτα Master Chef και την έγκλη που δημιουργήθηκε, έγιναν chef. Απέκτησε άλλο στάτους η ειδικότητα. Και να πω ότι έχουμε και καινούριο παράρτημα στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη. Δε, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι συγκυρία τώρα. Η συγκυρία είναι λίγο δύσκολη, αλλά παρόλα αυτά. Αλλά αυτά, στην Ξάνθη ανοίξαμε πριν από λίγες μέρες. Και είναι και μια πόλη που διακρίνεται για τις γαστρομαγικές της παραδόσεις. Έχει ωραίο φαγητό στην Ξάνθη. Μια φορά μπράβο στο ΙΕΚΔΕΛΤΑ, γιατί σε μια δύσκολη εποχή τον επεκτείνεσαι, είναι ένα ρίσκο. Είναι το έκτο μας παράρτημα. Έχουμε πέραμε. Θεσσαλονίκη και πού αλλού. Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα, Χανιά, Ξάνθη. Και βλέπω γεωγραφικές περιοχές, δηλαδή ιδιαίτερες. Ήπειρο, Πελοπόννησο, Κρήτη και τώρα Θράκη. Δηλαδή Θράκη δεν υπάρχει άλλο ιδιωτικό ΙΕΚ. Για παράδειγμα. Άρα πολλοί κόσμος αναγκαζόταν να φύγει από τη Θράκη και να κατεβεί Θεσσαλονίκη. Που είναι το πιο πλησιέστερο. Ναι, σωστά. Καλά, και έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο. Πολλά παιδιά από τη Θράκη περνάνε τα σύνορα και πάνε στην Τουρκία για σπουδές. Αυτό το έχω ζήσει. Δεν μπορεί να αυτό. Εντάξει, ίσως και αυτό. Αν υπάρχει εναλλακτική, μπορεί αυτό να αλλάξει. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Μακάρι να υπάρξει κάτι που θα κρατήσει και τα παιδιά της μουσουλμανικής. Με όλες τις ειδικότητες εκεί στην Ξάνθη. Όλες τις ειδικότητες. Έχουμε 12 τομείς, 86 ειδικότητες συνολικά. Λειτουργούν όλες σε όλα τα παραρτήματα κανονικά. Και πόσα παιδιά συνολικά, πόσοι σπουδαστές. Συνολικά σε όλο τον όμιλο ξεπερνούν τις 10.000. Μόνο στη Θεσσαλονίκη είναι 3.500. Μπράβο σας. Είναι μεγάλη δουλειά. Βέβαια. Τώρα. Είναι το μεγαλύτερο ΙΕΚ, φαντάζομαι είστε. Κοιτάξτε, υπάρχει διαφοροποίηση ότι είναι το μόνο ΙΕΚ που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σημαντικό. Δηλαδή το κεντρικό μας είναι η Θεσσαλονίκη. Ας είμαστε και λίγο τοπικιστές μια φορά, δεν πειράζει. Δεν είναι κακό. μια φορά και εμείς δεν έχουμε κάτι. Οπότε με αυτή τη λογική, ναι, γιατί υπάρχουν και άλλα ανταγωνιστικά ΙΕΚ που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ως προς τον αριθμό, τον πληθυσμιακό, ίσως υπάρχει διαφοροποίηση, αλλά είναι η Αθήνα. Εμείς δεν έχουμε Αθήνα. Ναι. Το σκέφτεστε. Σκέφτεστε αυτό, θέλω να μπορεί να ανοίξει και στην Αθήνα. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν θα γίνει άμεσα κάτι τέτοιο, αν το έχει στο μυαλό του ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος κ. Καρανταλής. Ενδεχομένως στο μέλλον να υπάρχει μια τέτοια προοπτική, όμως από όσο ξέρω η κύρια προτεραιότητά του είναι ουσιαστικά να υπάρχει η ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ εκεί όπου δεν υπήρχε κάτι άλλο, δηλαδή αυτό που λέγαμε αμέσως πριν. Να δώσουμε λύσεις περισσότερο στην περιφέρεια. Τώρα για την Αθήνα ίσως είναι... Σπουδαστές από τα Βαλκάνια έχετε. Σπουδαστές από τα Βαλκάνια έχουμε στα Ιωάννινα, έχουμε από την Αλβανία που έρχονται κανονικά καθημερινά με λεωφορείο ειδικό και έχουμε και καθηγητές προφανώς αλβανόφωνους. Για να διδάσκεται στην αλβανική γλώσσα. Στην αλβανική γλώσσα ακριβώς. Και οι ειδικότητες οι οποίες ουσιαστικά πηγαίνουν είναι τουριστικά και γαστρονομία. Αυτά που σας ανέφερα και προηγουμένως. Μάλιστα. Η δημοσιογραφία λειτουργεί σε όλα τα ΙΕΚ σας. Σε όλα, ναι. Έχουμε παντού δημοσιογράφους. Φυσικά, εντάξει, ίσως είναι λιγότερα άτομα σε άλλα. Στα άλλα παραρτήματα, όχι τόσα όσα στη Θεσσαλονίκη. Είναι προφανές επειδή εμείς είμαστε το κεντρικό, σε όλες τις ειδικότητες έχουμε περισσότερα άτομα. Αλλά υπάρχουν παντού. Προφανώς. Υπάρχει παντού δημοσιογραφία. Υπάρχει παντού δημοσιογραφία. Και αθλητική, ειδικά στα Γιάννενα πάει και πολύ καλά. Έχει και τον Μπάς εκεί, οπότε υπάρχει και ένα δυναμισμός. Σωστά. Βέβαια, ο Μπάς φέτος δεν είναι. Δεν ήταν σούπερ. Αλλά δεν πειράζει. Το αθλητικό έχει τραβάει, νομίζω, ειδικά τα αγόρια. Να πω αλήθεια, πώς είναι η αναλογία άντρες-γυναίκες. Γενικά ή στο αθλητικό. Γενικά να ξεκινήσουμε. Γενικά οι περισσότερες είναι γυναίκες. Γυναίκες. Ναι. Οι οποίες με τι ρεπορτάζ θέλουν να ασχοληθούν. Οι οποίες θέλουν ή με lifestyle. Lifestyle. Βέβαια τα τελευταία χρόνια αυτό τίνει να φθήνει. Ναι. Περισσότερο κοινωνικό, δικαστικό, εργασιακό, πολιτιστικό όπως ανέφερα και νωρίτερα. Αθλητικό ας πούμε είναι...
δεν θέλουν οι περισσότερες κοπέλες. Αν θέλουν, πάνε στο. Ναι, και έχουμε, βέβαια πάλι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή φέτος έχουμε 4 κοπέλες. Από τα 8 άτομα, οι 4 είναι κοπέλες στο αθλητικό. Οπότε υπάρχει μια ισορροπία σχετική φέτος. Είναι καλό να υπάρχουν γυναίκες στο αθλητικό. Εμένα μου αρέσει. Αρκεί να γνωρίζουν. Ναι, βέβαια. Γιατί μην φαντάζουν κάποιοι ότι επειδή κάποιοι είναι στο αθλητικό, γνωρίζουν. Τους έριξε εκεί η ζωή. Τους έριξε εκεί η ζωή και αναγκαστικά να κολυμπήσουν. Αλλά μην, γιατί βλέπουμε και οξύμα πράγματα στο αθλητικό. Δηλαδή τώρα ένας με, ξέρω εγώ, άνω των 150 κιλών να περιγράφει αγώνες ποδοσφαίρου και να κάνει και κριτική, είναι, είσαι ρατσιστής, είναι σκληρό. Είναι σκληρό για τον ποδοσφαιριστή. Είσαι, γιατί τώρα, κάποιος, αν κάποιος δεν έχει. Αυτό πάντως, για να το πάμε στον αντίποδο, θα έπρεπε να είναι τι, με μύες, ας πούμε, κάτι γυμνασμένος. Για μένα είναι οι καλύτεροι σχολιαστές στο αθλητικό του κομμάτι πρέπει να είναι πρώην αθλητές. Η άποψή μου είναι αυτή. Ή να είναι και πρώην αθλητές. Να είναι πρώην αθλητές, να ξέρουν καλά το άθλημα. Η άποψή τους νομίζω ότι αποκτάει βαρύνουσα σημασία. Πάνω σε αυτό που λες, Γιάννη, είχα έναν σπουδαστή που κατέγραψε και πολύ καλή πορεία στο αθλητικό, κυρίως στο μπάσκετ που ασχολήθηκε, όπου μου έλεγε το εξής, κυρία, λέει, κουράστηκα να ακούω, λέει, άτομα τα οποία δεν έχουν παίξει ποτέ μπάσκετ με τους 80-90 σφιγμούς χαλαρά να κάνουν κριτική όταν ο άλλος είναι στους 150 είναι σφιγμούς. Αυτό, ναι, αυτό λέγα, είναι άδικο. Ναι. Γιατί διαμορφώνεις μια άποψη, μια γνώμη σε μια μέρα του κόσμου που σου δίνει εμπιστοσύνη, σου δείχνει εμπιστοσύνη, η οποία καταπίνει μου πάντα άποψη. Και γι' αυτό το λόγο, ενώ έκανα αθλητικό ρεπορτάζ, δεν έμεινα, γιατί έβλεπα αυτόν τον παραλογισμό. Ανθρώπους οι οποίοι έπιναν. Ανθρώπους οι οποίοι κάπνιζαν. Να σχολιάζουν τώρα ανθρώπους που τρέχασαν ελάφια. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική αυτή η παίκτες ή η μπασκεμπολιστή. Ναι. άλλο τώρα όμως εσύ όμως να είσαι. Ναι, πουφ. Κάτσε, ρε φίλε. Είναι άδικο. Κάνε ένα πουφ, να πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Flash FM 99,4, απλά επικίνδυνη. Σταύρος Ωραήλογλου, Γιάννης Τρίκος και κοντά μας η κυρία Έλσα Γοραστού, διευθύντρια. Δηλαδή, Σταύρος Ωραήλογλου, Γιάννης Τρίκος και κυρία Έλσα Γοραστού. Από σεβα... Το λέω από σεβασμό. Απλά, Σταύρο επανέλαβε κοντά μας. Εντάξει, ο δικός μας άνθρωπος, η Έλσα Γοραστού. Η αγαπημένη μας Έλσα. Μόλις 26 ετών, μην ξεχνιόμαστε. Νόμιζα 24. Όχι, 26, 26. Μεγάλωσα λίγο. Έβαλες δύο χρονάκια. Ναι, σωστά. Να κάνω. Η υπεύθυνη του Τμήματος Δημοσιογραφίας, τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. 360 να το διορθώσω, γιατί έτσι είναι. Κανονικό. Είναι 360. Ναι. Η ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 είναι ολόκληρος ο τίτλος μας. Το 360 μπήκε αργότερα. Ναι. Και αυτό γιατί υπήρχε μια συνεργασία με η ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στην Αθήνα. Έγινε κάποιος διαχωρισμός, οπότε εκείνο παρέμεινε η ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Εμείς όλα τα υπόλοιπα παραρτήματα που αναφέραμε είναι η ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360. Η ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ λοιπόν 360 και υπεύθυνη του γραφείου τύπου του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο διάλειμμα, φίλες και φίλοι ακροατές, σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πόσο επηρεάζουν τη δουλειά μας σήμερα. Γιάννη. Αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ανεβάσει τη δημοσιογραφία, συμβάλλουν στην καλυτέρευσή της ή, κατά την άποψή σου, έχουν δημιουργήσει προβλήματα στο πώς ακόμα και διαχέεται μια είδηση. Είναι, εντάξει, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση επί της ουσίας, δηλαδή και έχει βοηθήσει την προβολή της δουλειάς μας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή όταν κάνουμε ένα ρεπορτάζ, το ανεβάζουμε μέσα από τα social media και διαχέεται πολύ περισσότερο από ό,τι πριν που μπορεί ένα ρεπορτάζ μου να το βλέπαν 10 άνθρωποι ή 20 στην τηλεόραση. Από την άλλη, ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει φωνή, και ουσιαστικά να είναι αυτό που λέμε η δημοσιογραφία των πολιτών. Ναι. Αυτό πιστεύω, δηλαδή υπάρχουν τοποθετήσεις, γίνονται κριτικές, χωρίς οι άνθρωποι που το καταγράφουν να έχουν, όχι όλοι, κάποιοι, το σωστό υπόβαθρο για να κρίνουν. Οπότε εκεί νομίζω ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο ρόλος του δημοσιογράφου, ο οποίος είναι ο ρόλος του να κρίνει, να κατακρίνει, να βγάζει στη δημοσιότητα. Και να καταγράφει κάποια πράγματα. Και να καταγράφει, σαφώς, δημόσια, ναι. Από τον απλό πολίτη. Δηλαδή, αν ο απλός πολίτης το κάνει μόνος του, τότε ποιος είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Επίσης, τα νέα παιδιά που συναναστρέφομαι καθημερινά νομίζουν ότι γράφουν κάτι και μέσα από τα social media, επειδή το βλέπουν 500.000 φίλοι. Θα γίνουν πιο γρήγορα γνωστοί. Ότι, ναι, έχει γίνει κάτι. Κάπως έτσι λοιπόν. Έχει θετικά και αρνητικά. Η τεχνολογία, παιδιά, έτσι είναι γενικά. Εντάξει, το καλό και το κακό. Βιάζονται, λογικό. Θέλουν να μπουν στον χώρο και όταν μπαίνουν, βλέπουν τη μαγεία του.
Όχι, ωραίο, ναι. Ο χώρος είναι η δημοσιογραφία, ένα σπουδαίο επάγγελμα. Ναι. Αρκεί να το, να το διακονείς, να το υπηρετείς, όχι να το εκτελείς. Γιατί υπάρχουν, ναι, και πολλοί συνάδελφοι εκτελεστές. Ναι. Συγγνώμη που το λέω έτσι, οι οποίοι δεν το. Λειτουργούν παραγωγιστικά. Είναι κάποτε αυτή η κουβέντα που την είχαμε κάνει για τον παραγωγισμό στη δημοσιογραφία, όπου πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν φύγει από το ρόλο του δημοσιογράφου, ναι, και θεωρούν ότι μπορούν είτε με το λόγο τους, με την γραφή τους, να επηρεάζουν, ότι είναι σωστό να επηρεάζουν πρόσωπα και πράγματα. Ναι. Και εκεί ξεκινάει η περίπτωση, ξεκινάει διαπλοκή. Εκεί. Ναι. Εκεί. Είναι όπως αρχή. Όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν και κακώς κείμενα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι όμως. Σαφέστατα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και υπάρχουν και πολλά παιδιά και πολλοί δάσκαλοι οι οποίοι θέλουν να βάλουν τα παιδιά στο ύφος της δημοσιογραφίας που έχουν πρέπει και πολύ καλό επιτελείο στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, τα ξέρω, από τους πιο πολλούς καθηγητές τους ξέρω τουλάχιστον. Και αν κρίνουμε και από το επίπεδο των συναδέλφων, των νέων συναδέλφων που έχουν έρθει, ναι, στο Πολιτικ, γίνεται μια δουλειά η οποία γίνεται σε βάθος. Είναι σημαντικό να μην είναι μόνο επιφάνεια, να σκάβει λίγο πιο κάτω. Γραφεία τύπου, έχετε μάθημα για γραφεία τύπου, είναι σημαντικό και αυτό. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Ναι. Η δημοσιογραφία πλέον εκεί κατευθύνεται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια σχετική απορρόφηση σε αυτό το κομμάτι, το οποίο διευκρινίζουμε ότι δεν είναι αμιγώς δημοσιογραφικό. Όχι. Το ρεπορταζιακό, είναι ένα κομμάτι και φυσικά κάνουμε και δελτία τύπου και στο τέλος ήταν λίγο που κάνουμε και για πολιτικούς, πώς γράφουμε ένα πολιτικό λόγο, πώς γράφουμε δελτία τύπου, ευχαριστήριες, επιστολές, συλληπιτήριες, ναι, σαφέστατα. Εδώ ο ειδήμων. Θα μπορούσε καλύτερα να είναι καθηγητής στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Ο γουρού, να σας πω, εγώ έχω να πω το εξής, τα γραφεία τύπου είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Κάποιοι τα στοχοποιούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατάς ένα γραφείο τύπου. Αυτό έχω να πω. Είναι χαρτοφυλάκιο. Είναι χαρτοφυλάκιο. Χαρτοφυλάκιο, ναι. Και ιδιαίτερα όταν γράφεις τον λόγο ενός πολιτικού, ακριβώς, όταν καλείσαι να μπεις στα παπούτσια του, δεν καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι, όπως το σε ποιο ακροατήριο απευθύνεσαι. Πολλές φορές εσύ έχεις μια συγκεκριμένη οπτική για ένα θέμα, αλλά αυτό δεν συμπίπτει με την οπτική του ανθρώπου, ο οποίος σε πληρώνει για να γράψεις τον λόγο του. Mm-hmm. Άρα καλείσαι να δεις μια πραγματικότητα με άλλα μάτια. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει εξάσκηση, θέλει εμπειρία. Θεωρώ πολλές φορές ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από το να δημοσιογραφήσεις αυτό. Mm-hmm. Όσο και αν είναι παρεξηγημένο. Να σε ρωτήσω κάτι, έχω μια πορεία πάνω σε αυτό, τη δική σου άποψη. Ναι. Αν εσύ έχεις μια συγκεκριμένη οπτική για ένα θέμα που θεωρείς ότι είναι σωστότερη έναντι του ανθρώπου για τον οποίο εργάζεσαι, προσπαθείς να τον πείσεις για το αντίθετο ή απλά δέχεσαι τη διαφορετική του οπτική? Έχει να κάνει με τον εργοδότη, παιδιά. Εγώ σε διάφορους εργοδότες, επειδή είχα το θάρρος της γνώμης μου, τους έλεγα πως ναι, για να απαντήσω, πιστεύω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, τα βλέπω διαφορετικά. Τότε όμως μου απήντησαν ότι και αυτοί το έβλεπαν διαφορετικά, αλλά για μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευση πρέπει να τα δούμε τα πράγματα έτσι και όχι αλλιώς. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες, λοιπόν. Ναι, υπησέρχονται άλλοι παράγοντες. Και άλλοι παράγοντες έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα του καθενός, με το πόσο εργοδότης σου δείχνει εμπιστοσύνη, στο πρόσωπό σου. Ναι, ναι. Και νομίζω, στο θέμα του χαρακτήρα, είτε του γράφοντα είτε του εργοδότη, έχει να κάνει και το θέμα του ποιος έχει τελική ευθύνη. Γιατί αν εσύ κάνεις ένα λάθος ή τελικά η εκτίμηση δική σου είναι λαθασμένη, θα πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος που θα αναλάβει την ευθύνη. Κοίτα να δεις. Και εκεί που καμιά φορά ξέρεις, υπάρχουν πολιτικοί που έχουν κακούς χαρακτήρες, με κακό χαρακτήρα και λένε, σου έχουν την ευθύνη σε σένα. Βέβαια, βέβαια. Μπορεί να γίνει και αυτό. Εσύ απλά καλείσαι να είσαι τέλειος. Στη δουλειά αυτή μαθαίνεις να είσαι τέλειος αναγκαστικά. Γιατί ακόμα και ένα λάθος συντακτικό. Γιατί υπάρχουν και ξέρω και συναδέλφους που τους εμπιστεύουν τόσο πολύ οι εργοδότες τους που παίρνουν ένα κείμενο και το διαβάζουν αυτολεξί. Εκεί λοιπόν καλείσαι να είσαι 100% σωστός και τελειομανής αν θες, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ένα λάθος μετά μπορεί να σε εκθέσει, ανάλογα φυσικά και με τη δημοσιότητα που απολαμβάνει ο κάθε πολιτικός, ακόμα πλέον και σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν είναι δηλαδή ένα λαθάκι, κάναμε ένα λάθος. Ακούστηκε λίγο, όποιος το άκουσε, τα άκουσε. Εδώ μιλάμε πλέον γιατί μπορεί να σε, να το πω πολύ απλά, να ξεφτυλιστείς. Ναι. Και εσύ και κυρίως αυτός που διαβάζει το λόγο. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα.
Μου δώσατε άλλωστε... πάντως μια ιδέα, συγγνώμη που σε διακόπτω Σταύρο, να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για το μέλλον της δημοσιογραφίας, πώς ήταν πριν, ποια είναι τα θετικά αρνητικά και να, έτσι να διοργανώσουμε επιτρέποντος κορονοϊού από την καινούργια σεζόν χαρά και να φιλοξενήσουμε και τους νεότερους συναδέλφους που είναι τώρα έτσι, στη δημοσιογραφική πιάτσα. Βέβαια. Και να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. Βλέπω είναι και μας αρέσει. Είναι ένα θέμα, φυσικά είναι δουλειά μας. Η ζωή μας είναι. Είναι η δουλειά μας. Γιατί όταν ένας άνθρωπος καταθέτει 18 και 20 ώρες την ημέρα από τη ζωή του για ένα επάγγελμα, μπορεί να μην είναι η ζωή του. Και το κάνει επί σειρά ετών. Και νομίζω πρέπει απλά να παρουσιάσεις και είναι σημαντικό αυτό που κάνουν στα ΙΕΚ, δηλαδή τα 360 και τα θετικά και τα αρνητικά. Ναι. Και τα παιδιά πάντα είναι ενήλικες άνθρωποι, όλοι τους μπορούν να κρίνουν, να τα δουν. Αν πραγματικά το θέλουν και να τεστ αυτό όλο. Σαφώς. Το να μην έχεις προσωπική ζωή. Καλά, αυτό... Είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλοί κόσμος όταν μπαίνει σε μια σχολή δεν το σκέφτεται. Άγχος. Το άγχος. Η πίεση της ώρας. Ξέρεις πολλούς συνταξιούχους δημοσιογράφους. Ευτυχώς, ξέρω κάποιους, ανάμεσα αυτούς είναι και ο πατέρας σου. Καλά, ναι, είναι αλλά, ένας άνθρωπος. Αλλά το ξέρει και αυτός ο ίδιος του. Τι έχει περάσει. Τα ποσοστά σε εμάς είναι δύσκολα, πώς να το πω. Να, σήμερα είναι εμφανή κιόλας κάποια σημάδια. Ναι, κάποια σημάδια. Τον καθένα πώς τον χτυπάει. Κοίταξε, τα χρόνια της δυτικής τηλεόρασης Σταύρου ήταν πολύ σκληρά τα πρώτα χρόνια. Υπήρχε τρομερός ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός ήταν απίστευτος. Ναι, τώρα νομίζω ότι είναι πιο αθώα τα πράγματα, πιο βατά ίσως. Πιο ήρεμα, πιο έτσι, ναι. Θυμάμαι κορυφαίους δημοσιογράφους να έχουν χάσει τη δουλειά τους για ένα καρέ. Τηλεοπτικό. Και, και ειλικρινά ντρεπόμουν που δεν είχαν δουλειά εκείνη και είχα ακόμα δουλειά εγώ. Και όχι επειδή είχα δουλειά εγώ, γιατί ήμουν ο δημοσιογράφος, γιατί είχα σταθεί τυχερός. Γιατί ξέρεις τώρα, ένα φανάρι σε ένα τροχείο μπορεί να έχει γίνει. Αν υπάρχει όμως φανάρι το οποίο σταματάει, μπορεί να είναι η αιτία τότε και να τα χρόνια να χάσει ένα πολύ σημαντικό στιγμιότυπο. Το οποίο στιγμιότυπο όμως άλλαζε την τηλεοπτική του ιστορία του εκάστοτε θέματος και ρεπορτάζ. Και δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι είχαν πέσει θύματα αυτή τη. Θέλει και τύχη, παιδιά. Πολύ. Ναι. Τύχη είναι. Είναι αυτό που τώρα λέμε θετική ενέργεια και τότε δεν το ξέραμε ότι πρέπει να έχει θετική ενέργεια για όλα. Ξεκινούσαμε και ήμασταν γεμάτοι αγχωμένοι, φόβα, ανασφάλεια. Τι θα δούμε. Ήταν όμως και η πίεση και ο ανταγωνισμός πολύ πιο έντονος. Ίσως γιατί αυτό που είπες ήταν η ιδιωτική τηλεόραση στα πρώτα της βήματα. Ναι. Και έπρεπε να αποδείξει ο καθένας ότι αξίζει να είναι εκεί. Οπότε ήταν λίγο πιεστική η κατάσταση. Έχει αλλάξει μορφές στη δημοσιογραφία. Σίγουρα έχει αλλάξει πρόσωπα. Το λίγο, παιδιά, το λέω γιατί, ας μου επιτραπεί, έκανα, ας πούμε, πρωταθλητισμό. Εγώ θυμάμαι στον ύπνο μου, δεν κοιμόμουν βασικά, και όποτε κοιμόμουν, ακούγα τη Μοτορόλα. Και τώρα δεν κοιμάσαι, τι να σε κάνω. Ακούγα τη Μοτορόλα και πεταγόμουν στον ύπνο μου, γιατί νόμιζα ότι είχε γίνει ένα συμβάν. Ε10, ε152, ε10. Εσύ δεν κάνει η Μοτορόλα, δεν. Αλλά το στον αέρα. Το ξέρουν. Το ξέρουν. Μα πώς πηγαίναμε στα θέματα. Αφού μας βρίσκαν εκεί, βρίσκαν. Ναι, πολλές φορές όπως το λέει η Έλσα. Πρέπει να το πω τι να κάνω. Όπως το λέω, σου λέω. Καλά, τα λέτε τώρα, εγώ πάω τα πω αυτά. Όλοι δεν κάνει. Ναι. Εσείς πηγαίνατε με τις πηγές σας, πηγαίνατε τα θέματα τέλος πάντων. Ναι, σωστά. Πάντα. Είχατε τις πηγές σας. Ναι. Πηγές. Ναι, πέρα από τις πηγές, είχαμε και την βασική πηγή που ήταν η... Άντε πάλι. Το κέντρο της αστυνομίας. Το κέντρο της αστυνομίας, πες τηλέφωνο, αυτό, ναι. Αυτό εννοείς. Ενώ παίρναμε τηλέφωνο στον υπεύθυνο. Αυτό, αυτό εννοώ. Αυτό δεν εννοεί. Μπράβο, ναι. Ναι, πια. Μα πια. Σας κατήφθηνα εκεί που ήθελα. Ήταν δύσκολα χρόνια, Γιάννη. Αυτά με την ιωνική τηλεόραση σίγουρα. Ναι. Σταύρο, έχω ξεκινήσει από το Ζαγκλιβέρι. Έχω ξεκινήσει ένα απόγευμα να πάω στο Ζαγκλιβέρι για έναν αεροπτεριστή, ο οποίος αναγνώνονταν και βρέθηκα για 2 μήνες μακριά από το σπίτι μου. Τώρα που το που βρέθηκα δεν έχει σημασία. Για 2 μήνες. 2 μήνες. Με την ιστορία του Πάσαρη. Του Πάσαρη. Που τον είχαν συλλάβει στη Ρουμανία και. Από εκεί, από το Ζαγκλιβέρι πήγε στη Ρουμανία. Όχι, από το Ζαγκλιβέρι πήγα Σέρες γιατί εκεί ήταν η μητέρα του. Και κάτσα 2 μήνες Σέρες. Άλλη μια φορά θυμάμαι, έχω πάει στην έκθεση. Όχι, στην έκθεση. Ήταν η μέρα του Πρωθυπουργού που θα ερχόταν να κάνει την επίσκεψη και έγινε η πτώση του Σινούκ. Ναι. Α, ναι. 1,5 μήνα στο με τον Πατριάρχη. Ναι, 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 ναι. Αλεξανδρίας. 1,5 μήνα στο πρώτο κουφό. Φαντάζομαι με κουστούμι. Και να φεύγει τώρα για πρώτο κουφό και να έρχονται με το κτέλ τα ρούχα. Είναι βέβαια. Ναι, ναι, αλλά να ήρθανε τα ρούχα μέσα. Για να μπούμε μέσα σε βάρκες, για να, να,
να συμμετέχουμε και εμείς με κάμερα στις σωστικές έρευνες. Ναι, αυτός ο ανταγωνισμός πραγματικά έχει τρέλα, δεν είναι παιδιά όπως παλιά. Τρέλα, αυτό τρέλα, το πούμε σίγουρα. Και αυτό είναι θετικό. Αυτό είναι θετικό, ναι. Αυτό ακριβώς. Γιατί έτσι χαθήκαν οι φιλίες, χαθήκαν οι σχέσεις ανθρώπων για ένα θέμα, για ένα αποκλειστικό. Για... Δεοντολογία, δημοσιογραφία, τους διδάσκεται, Έλσα. Προφανώς και το κάνουν συνάδελφοι που είναι νομικοί. Δίκαιο και δεοντολογία, που είναι πιο εξειδικευμένοι σε αυτό το κομμάτι. Οπότε το... Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό και είναι πολύ βασικό. Τους κανόνες που θέτει η ΕΣΥΕΜ, αυτό τα γνωρίζουμε. Βεβαίως και αυτά, και τα κάνουμε και οι δημοσιογράφοι, αλλά και στην δημοσιογραφική δεοντολογία. Δηλαδή τα ξέρουν και τα καθιστούμε τόσο σαφή, ή να μην υπάρχει η παραμικρή παρερμήνευση. Είναι σημαντικό να μαθαίνονται και αυτά από μικρά τα Άλλωστε, παιδιά, έχουμε πάει και δύο φορές στην ΕΣΥΕΜ, μας έχει γίνει. Ενημέρωση εκεί από το διοικητικό προσωπικό. Τα ακούνε δηλαδή και από τους ανθρώπους που είναι μέσα στην διοίκηση της ΕΣΥΕΜ. Όχι, είστε πολύ δραστήριοι. Βλέπω και επισκέψεις σε ιδιωτικά κανάλια και σε εμάς να έρθετε όποτε θέλετε. Εννοείται, υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση. Βεβαίως. Να φέρετε τα παιδιά εδώ να δουν πώς σε συνθήκες πολέμου πώς γίνεται η δουλειά. Καλά, ναι, εντάξει, ο μάχης δημοσιογραφικής. Δεν είναι σαλόνι. Σαλόνι, σαλόνι. Σαλόνι. Σαλόνι ποτέ. Σαλόνι ποτέ, το συζητάμε. Αλλά είναι σημαντικό γιατί τα παιδιά βλέπουν, είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς. Να έχουν υπομονή τα παιδιά. Γενικότερα οι νεολαίοι μας να έχουν υπομονή. Για δεν κάτι είναι εύκολο και αυτό, ρε Γιάννη. Ζούμε σε μια εποχή που όλοι τρέχουν. Ναι, και... συμφωνώ. Αλλά αυτός που έχει υπομονή και ξέρει να περιμένει θα ανταμυφθεί, πιστεύω. Έλσα, μια ερώτηση. Αν ξεκινούν, για παράδειγμα, 10 την πρώτη χρονιά, πόσοι τελειώνουν? Λογικό είναι αυτό που ναι, συνήθως τελειώνουν 10. Α. Δηλαδή η απώλεια θα είναι στα 5 χρόνια μία απώλεια. Δηλαδή να είναι από τους 10, 9 στους 10. Δεν είναι τόσο συχνό αυτό. Εγώ πριν μίλησα γενικά. Okay. Εσείς με ρωτάτε για τη δημοσιογραφία μιλώντας. Ναι, εγώ μιλώ για τη δημοσιογραφία. Τους έχω πολύ δεμένους. Ναι, είμαι αρκετά πιεστική, μπορώ να πω. Και χθες έναν μικρό απολογισμό που τους έκανα, γιατί όπως είπα ήταν τα τελευταία μαθήματα, είπα ότι θέλω να με συγχωρήσετε για την αυστηρότητά μου, την πίεση που σας άσκησα, αλλά ήταν για δικό σας όφελος. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί να μου έχουν μια άνεση, πηγαίνουμε μαζί επισκέψεις στα γήπεδα πάρα πολύ συχνά, για αθλητικές δραστηριότητες, οπότε είμαστε και μια παρέα λίγο πιο καλά. Αλλά απ' την άλλη, όταν εγώ λέω ότι Δευτέρα στις 9 η ώρα θέλω το κείμενο, 9 και 1 δεν το δέχομαι. Δηλαδή θέλω το deadline να τηρείται. Γιατί μετά θα έρθει ο χι σπουδαστής εδώ στο Σταύρο, θα πει ο Σταύρος σε μία ώρα θέλω το κείμενο, οπότε θέλω να έχουν μπει στη διαδικασία να τηρούν αυτό που τους δίνεται. Δεν το κάνω για να τους κάνω κάποιο τεστ, απλά για να μάθουν να λειτουργούν μέσα σε περιορισμένο χρόνο. Είναι, νομίζω, η Έλσα, από ό,τι έχω διαπιστώσει και την παρακολουθώ στα social media, και φίλοι με τα παιδιά, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα όρια που πρέπει να τηρούνται. Δηλαδή, να μην ξεφεύγουμε από αυτό. Τα παιδιά αυτά τα έχει. Συγγνώμη, παιδιά, ναι. Ναι, παιδιά. Σωστό. Τα έχει περάσει αυτή η δεκαετή μνημονιακή κρίση. Φαίνεται αυτό δηλαδή είτε στο γράψιμο είτε στο λόγο τους, βγάζουν τέτοια βιώματα μέσα στην εκπαιδευτική διδασκαλία. Ναι, περισσότερο αυτό που διαπιστώνω είναι μια οργή, ένας θυμός, μια στενοχώρια, δηλαδή υπάρχει γενικά από το πρώτο εξάμηνο. Επομένως, το βλέπεις. Το κίνητρο κάποιων μπορεί να είναι και αυτό, δηλαδή να μπουν στα πράγματα μέσα για να καταγγείλουν ή για να σηκώσουν τη ροφέα, ξέρω εγώ, της επανάστασης σε κάποια θέματα. Ναι. Για να μπουν στη μηχανή. Το ζητούμενο είναι αυτό που λέω εγώ στην αρχή, ότι για να, καλό είναι να κατακρίνεις και να καταγγείλεις κάτι, αλλά πρέπει να έχεις όλη την πληροφόρηση. Διαφορετικά το κάνεις ως πολίτης και όχι ως δημοσιογράφος. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Οπότε πρέπει να μάθεις να εισχωρείς μέσα στα θέματα, να έχεις όλες τις πληροφορίες, και αυτό που τους έλεγα και χθες και γελούσαν είναι ότι η δημοσιογραφία είναι στάση ζωής. Ακόμη και όταν πίνεις καφέ, είσαι δημοσιογράφος, ρωτάς, παίρνεις πληροφορίες, αντιλαμβάνεσαι και μπορεί να σου προκύψει και ένα ελεύθερο θέμα ή γενικά βλέπεις την αίσθηση της κοινωνίας. Οπότε έτσι δημιουργείς την στάση σου και μπορείς να έχεις και κρίση και να δημοσιοποιήσεις και κάτι και να πεις και μια άποψη. Καταγγελτική ή ευνοϊκή, αναλόγως με το θέμα. Το βλέπω όμως αυτό το θυμό. Το βλέπω στο πρώτο εξάμεινο, απλά προσπαθώ να τους νουθετήσω έτσι ώστε να το κατευνάσουμε αυτό, για να μην βγαίνει αυτό μπροστά, να βγαίνει το πιο αντικειμενικό στοιχείο όσο το δυνατόν. Κατηγορούν και τα μέσα ενημέρωση τα παιδιά, ότι συμμετείχαν δηλαδή στο όλο αυτό σκηνικό που στήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει. Δηλαδή ο ίδιος ο οποίος έρχεται να σπουδάσει τη δημοσιογραφία έχει.
μπήκε αυτό σε αυτή την αίσθηση ότι οι δημοσιογράφοι είναι κατεστημένο, ήταν με τον Χ, τον Ψή, ουσιαστικά ευνοούσαν κάποια κόμματα κτλ. Φυσικά δεν το ακυρώνω αυτό, λέω ότι μπορεί να συμβεί όπως όλα τα επαγγέλματα. Από εκεί και πέρα στο δικό σας χέρι είναι. Εκεί ξέρεις που δεν έχω την απάντηση είναι όταν εγώ δίνω τις πληροφορίες πώς πρέπει να είναι ο δημοσιογράφος και όταν τα περισσότερα παραδείγματα που μου δίνουν των ανθρώπων οι οποίοι είναι περισσότερο επώνυμοι δεν έχουν αυτά τα στοιχεία. Είναι θέμα χαρακτήρα. Είναι θέμα χαρακτήρα, προσωπικότητας, εντάξει. Και γιατί κάποιος, ας πούμε, πετυχαίνει με αθέμητα μέσα, εντάξει, αν θέλεις να ταυτιστείς με αυτή την περίπτωση, ταυτίζουν, ναι. Όλα είναι διαδρομές και επιλογές, αυτό που έλεγες, Γιάννη. Κάνεις τη δική σου επιλογή όπως κρίνεις εσύ πιο σωστή και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα θα δείξει αν πήρες το σωστό μονοπάτι ή όχι. Είναι σαν ένα νεαρό που ενδεχομένως να έχει χάσει έναν δικό του άνθρωπο από μια ασθένεια και αυτό δίνει το κίνητρο να γίνει γιατρός. Το αν μετά θα γίνει ένας γιατρός ή φακελάκιας, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα προσωπικό. Θα το επιλέξει. Είναι επιλογή. Πότε αρχίζουν οι εγγραφές στα EEC Delta 360? Ήδη έχουν ξεκινήσει. Οι εγγραφές δηλαδή ξεκίνησαν για τα τμήματα Οκτωβρίου ήδη. Διετής φοίτηση. Διετής φοίτηση είναι σε όλες τις ειδικότητες σας. Τέσσερα εξάμηνα συν ένα εξάμηνο που είναι της πρακτικής άσκησης. Ωραία, εκεί είπαμε πέρα από δημοσιογραφία, μαγειρική, γαστρονομία, αισθητική, μηχανολογία, γενικότερα τεχνικά επαγγέλματα, χώρος μόδας, μόδα ομορφιά. Και εκεί είμαστε, σχέδιο μόδας κτλ. Εννοείται το... Ως δάσκαλος. Performing arts που... Έχουμε υποκριτική, performing arts όπου εντάσσουμε την υποκριτική, το χορό, το τραγούδι, έχουμε και τέτοιες ειδικότητες και για εκεί είσαι. Εννοείται σκηνοθεσία, σενάριο, δηλαδή γενικά όλος ο χώρος, ηχοληψία, μουσική τεχνολογία, όλος ο χώρος των media, γραφιστική επίσης. Τα τουριστικά τα αναφέρομαι και πριν. Σημαντικά. Και φυσικά τα παραϊατρικά που είναι και σε μια άνθηση τα τελευταία χρόνια και η προπονητική. Προπονητική και αυτή. Τι ειδικότητα έχει μια έκρηξη τα τελευταία χρόνια. Και λειτουργεί νομίζω και γραφείο διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Σαφώς, δεν είναι σε το γραφείο σταδιοδρομίας, το οποίο είναι το γραφείο που συνδέει ουσιαστικά τους σπουδαστές και αποφύτους με την αγορά εργασίας. Έλσα Αγοραστού, πέρασε η ώρα. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση. Όχι, δεν έχω να κάνω μια ερώτηση. Απλά ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω. Μια πανευματικότητα, αλλά σύντομα. Όταν έχω την Έλσα Αγοραστού. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν είχα σκοπό να προσβάλλω. Και τα πάντα μέσα εδώ, τι να κάνω, είναι μια αγαπημένη μου. Σαφώς. Και αξίζει και μπράβο σου που μας την έφερε σήμερα εδώ και μπράβο και στην Έλσα που δέχτηκε να έρθει εδώ. Γιατί ήρθε σε μια εκπομπή που. Είναι απλά επικίνδυνη. Ναι, απλά επικίνδυνη. Εντάξει, εγώ δεν θορυβήθηκα καθόλου πάντως ερχόμενη. Ήξερα ότι θα συναντήσω δύο γλυκύτατους συναδέλφους. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εμείς είστε εδώ πέρα με Δημήτρη Απαγγελόπουλο, τα ακούσαμε όλα. Ναι, η αλήθεια είναι που βγήκε. Νίκο Παπά την προηγούμενη εβδομάδα. Και τα καλύτερα έρχονται για τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε γιατί μας έκανες. Εμείς ευχαριστούμε.